Εμείς συμβαίνουν σημαντικά και σημαδιακά πράγματα για τη χώρα μας. Τα προβλήματα ασφαλώς δεν λύθηκαν. Αλλά για πρώτη φορά πετύχαμε δύο πράγματα. Πρώτον, αποτρέψαμε και δεν θα εφαρμοστούν μέτρα που είχαν ψηφιστεί στο μνημόνιο για να εφαρμοστούν το 2014. Έτσι, δεν θα γίνει νέα μείωση στις συντάξεις και τους μισθούς των στρατιωτικών, όπως δεν θα εφαρμοστεί και επιβολή πρόσθετου φόρου 2% στους τζίρους των επιχειρήσεων. Το πιο σημαντικό όμως είναι αυτό που σας ανακοινώνω σήμερα, ότι μειώνεται αμέσως ο ΦΠΑ στην εστίαση από 1η Αυγούστου. Για πρώτη φορά, όχι απλά αποτρέπουμε κάποια δυσάρεστα, αλλά επιβάλλουμε θετικές αλλαγές. Είναι μήνες τώρα που πήρα πάνω μου αυτή την πρώτη μεγάλη μείωση φόρων στην Ελλάδα. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά είπα στην Τρόικα ότι με τη μείωση από το 23% στο 13% θα αυξηθεί ο τζίρος. Θα αυξηθούν αντί να μειωθούν τα έσοδα του κράτους και θα περιοριστεί και η φοροδιαφυγή. Δεν το πιστεύουν ακόμα. Λέω την αλήθεια. Δέχτηκαν όμως να δοκιμάσουν για πρώτη φορά μείωση φορολογίας. Το είχα αποσχεθεί πριν ένα χρόνο. Και σήμερα το πραγματοποιεί αυτή η κυβέρνηση. Ξέραμε ότι ήταν δύσκολο. Αλλά ξέραμε ότι μπορούσε να γίνει και έπρεπε να γίνει και το κάναμε. Τα φορολογικά έσοδα μπορούν αμέσως να αυξηθούν. Όμως, τα καταστήματα πρέπει να κόβουν κανονικές αποδείξεις και να τις χτυπάνε στις μηχανές. Μόνον έτσι θα ανοίξει ο δρόμος να γίνουν κι άλλες φορολογικές μειώσεις. Προσέξτε, μου αρέσει πάντα να σας λέω την αλήθεια κατά πρόσωπο. Εάν η φοροδιαφυγή συνεχιστεί σαν να μην συνέβη τίποτα, τότε αυτό θα φταίει που το ΦΠΑ θα αυξηθεί αναγκαστικά και πάλι στο 23%. Αντίθετα, αν αυτό το πείραμα πετύχει, θα ακολουθήσουν, είμαι βέβαιος, και άλλες μειώσεις δυσβάστακτων φόρων. Και πάντα, βεβαίως πάντα, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε και τους δημοσιονομικούς μας στόχους, όπως κάναμε την τελευταία χρονιά, όλους τους στόχους. Πάνω απ' όλα όμως, για αυτή την απόφαση βασίστηκα σε εσάς. Βασίστηκα στο φιλότιμο του Έλληνα. Γι' αυτό και επέμεινα. Στο χέρι μας είναι να το κερδίσουμε αυτό το στοίχημα και να αρχίσει επιτέλους η μεγάλη αποκλιμάκωση, μείωση των φόρων στην Ελλάδα, που ήταν και πάντα το όνειρό μου. Χαμηλότεροι φόροι, αλλά όλοι να πληρώνουν, για να μην ξαναμπούμε στην περιπέτεια με τα ελλείμματα. Δεν χαλαρώνουμε λοιπόν. Την ανηφόρα θα την ανεβούμε και θα φτάσουμε ως το τέλος, που δεν είναι μακριά. Και θα έρθουν καλύτερες μέρες για το λαό μας. Δεν θα μας εμποδίσουν φωνές ή σκοπιμότητες γαντζωμένες στο χθες που έχουν συμφέρον να παραμείνει και η χώρα κολλημένη στο χθες. Ας γνωρίζουν ότι κόψαμε τα παλαμάρια, ότι το πλοίο έχει φύγει πια και πίσω δεν κάνουμε. Γιατί αυτό που αναλάβαμε είναι μεγαλύτερο, σπουδαιότερο και πιο αναγκαίο για τον τόπο από μικρότητες, μικροπολιτικές και μικρά ή μεγάλα συμφέροντα που για χρόνια βάλτωναν την Ελλάδα. Πετύχαμε την πρώτη σημαντική βελτίωση και θα ακολουθήσουν κι άλλες. Δεν πανηγυρίζουμε, δεν χαλαρώνουμε, αλλά ξέρουμε πια ότι πατάμε γερά στο έδαφος και πίσω δεν υπάρχει.